Υπάρχει εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, στην πολύκρωτη υπόθεση του εκλεγμένου Δημάρχου Χιμάρας Φρέντι Μπελέρη. Πάμε λοιπόν στον Άρη Κουτσιούκη. Τι αποφάσισε το Συνταγματικό Δικαστήριο της Αλβανίας, Άρη? 2 μέρες μετά την εκδίκαση της υπόθεσης ΕΒΑ, το ανώτατο δικαστήριο της χώρας απέρριψε το αίτημα του Φρέντι Μπελέρη να αλλάξουν οι όροι κράτησής του που είχε ορίσει το δικαστήριο το οποίο τον καταδίκασε πρωτόδικα, το ειδικό δικαστήριο κατά της διαφθοράς. Σύμφωνα με πληροφορίες, λοιπόν, το Συνταγματικό Δικαστήριο της Αλβανίας έκρινε ότι το μέτρο φυλάκισης του Φρέντι Μπελέρη είναι νόμιμο. Τονίζει ότι δεν έχει παραβιαστεί το τεκμήριο της αθωότητας και το δικαίωμα εκλογής δημάρχου, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, καθώς, λέει, καθιστά αδύνατη την ορκομοσία του και συνιστά περιορισμό του δικαιώματος του εκλέγεστε. Με τους ανθρώπους από το περιβάλλον του Φρέντι Μπελέρη, πάντως, Εύα, να τονίζουν πως αποδεικνύεται για άλλη μια φορά πως μόνος σκοπός της αλβανικής δικαιοσύνης και των αλβανικών αρχών είναι να μην επιτρέψουν στο Φρέντι Μπελέρη να μπορέσει να ορκιστεί και να αναλάβει τα καθήκοντα του Δημάρχου Χιμάρας, και σημειώνουν πως έτσι ανοίγει ο δρόμος για προσφυγή του στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου, από το οποίο και μόνο ελπίζουν να δικαιωθεί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άρη Κουτσιούκη.